Στην προβολή της πρότασης των ανεξαρτήτων Ελλήνων για το αναπτυξιακό μοντέλο στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προχώρησε μέσω συνέλευσης τύπου το πρωί της Παρασκευής ο αντιπρόεδρος του κόμματος Παναγιώτης Γουρίδης. Τον τελευταίο καιρό, όπως επισήμανε ο ίδιος, τα στελέχη του κόμματος πραγματοποίησαν εξόρμηση και σειρά συναντήσεων με αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εκπροσώπους φορέων προκειμένου να διαμορφώσουν την αναπτυξιακή πρόταση που θα παρουσιαστεί στο συνέδριο της Κομωτινής. Μπορούμε σήμερα με περηφάνεια να σας πούμε ότι η πρόταση των ανεξάρτητων Ελλήνων για την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι αυτή. Το ιδιαίτερο της πρότασής μας, ειδικά για αυτή την περιφέρεια, είναι ότι δώσαμε μεγάλο βάρος στην ανάπτυξη του τουρισμού της περιφέρειας αυτής. Σε αντίθεση με την Κρήτη, σε αντίθεση με την Ήπειρο, σε αντίθεση με τη Θεσσαλία. Γιατί πιστεύουμε ότι το μικρό καλοκαίρι που έχει αυτή η περιφέρεια θα πρέπει να αντισταθμιστεί με έναν εναλλακτικό τουρισμό ο οποίος θα αξιοποιήσει τον ορεινό όγκο της Ροδόπης, το Παγκαίο, θα αξιοποιήσει, αν θέλετε, τα δυο νησιά τα οποία υπάρχουν στην περιφέρεια, την Θάσο και τη Σαμοθράκη, και θα αξιοποιήσει τα θαύματα της φύσης που έχουμε, που είναι το δάσος της Λαδιάς, το δάσος της Χαϊντούς, οι λίμνες Μητρικού και το δέλτα του Νέστου και το δέλτα του Εύρου. Για να δομήσουμε αυτή την πρόταση, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι κάναμε επαφές με όλους τους φορείς του νομού. Ξεκινώντας από τους δημάρχους, έχουμε μιλήσει με την κυρία Τσανάκα, με τον κύριο Αναστασιάδη. Από την πλευρά του Νέστου, έχουμε μιλήσει με το Εμπορικό Επιμελητήριο. Έχουμε μιλήσει με την Ιχθυόσκαλα, έχουμε μιλήσει με τον Όλκα, έχουμε μιλήσει με το ΓΙΟΤΕ και όλες τις προτάσεις αυτές, οι οποίες κατά την δική μας εκτίμηση είναι σοβαρές και οι οποίες έχουν λόγους ανάπτυξης για τον νομό, είναι τοποθετημένες και οριοθετημένες μέσα στο πρόγραμμα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο κύριος Γουρίδης επισήμανε και τα ωφέλη του διαδρατικού αγωγού φυσικού αερίου TAP, τα οποία από ό,τι φαίνεται θα είναι τεράστια για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα ωφέλη τα οποία θα υπάρχουν από το φυσικό αέριο και από το πέρασμα του TAP από εδώ είναι τεράστια. Και αυτά τα ωφέλη, όπως ξέρετε, στο σχεδιασμό των μεγάλων έργων, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει η εξίσωση κόστος-όφελος. Τι ωφελείται στο τέλος η κοινωνία, τι πληρώνει η κοινωνία. Όταν το όφελος είναι μεγαλύτερο, το όφελος είναι αυτό που βαρύνει στο σχεδιασμό των μεγάλων έργων. Και εκεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο πήραμε την πρόταση του Τεχνικού Επιμελητήριου και στηριχτήκαμε στο γεγονός το εξής, ότι μας μετέφεραν ότι μηνιαίως θα περνάνε σε αξία 40 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάω για την ροή του φυσικού αερίου. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων αντιλαμβάνεστε ότι το όφελος μιας εταιρείας είναι τέτοιο που δεν μπορεί να δημιουργήσει επικινδυνότητα στην περιοχή όπως ακριβώς θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει.